είναι σχεδόν η λέξη κλειδί της εποχής, η καινοτομία. Την ακούμε να κλείνεται σε χίλιες διαφορετικές, με χίλιους διαφορετικούς τρόπους. Η καινοτομία θα λύσει τα πράγματα από εδώ, θα τα κάνει έτσι, θα τα κάνει αλλιώς. Μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά για έναν επικοινωνιακό ρημαγδό, ο οποίος γύρω από το ζήτημα της καινοτομίας και καινούριων κλάδων, οι οποίοι γεννιούνται, αναπτύσσονται, γιγαντώνονται και έχουν το χαρακτήρα της καινοτομίας μέσα, πρόκειται να λύσουν μια σειρά από ζητήματα. Και τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται η κυρίαρχη προπαγάνδα που προτείνεται θα λυθούν μέσα από το θέμα της καινοτομίας. Έχει να κάνει με μια σχετική καθυστέρηση που μπορεί να έχει η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να μπορέσει να την ξεπεράσει, αξιοποιώντας την καινοτομία και τις καινοτόμες επενδύσεις. Η καινοτομία θα μπορέσει να λύσει την καθυστέρηση ορισμένων περιοχών, την οικονομική καθυστέρηση, ακόμα και την τεχνολογική καθυστέρηση. Η καινοτομία θα δημιουργήσει νέες, πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, οπότε όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι του κλάδου πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, γενικά όλοι όσοι έχουν δουλέψει ή θέλουν να δουλέψουν στον κλάδο αυτό, μπορούν να δουν αυτή τη θεματική σαν μια θεματική που μπορεί να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική έως πολύ ικανοποιητική, αν θέλετε, καριέρα. Εξού και υπάρχει μια τεράστια ζέση με τα STEM ήδη από τις ηλικίες 5, 6, 7, 8 χρονών. Η καινοτομία μπορεί να λύσει και μια σειρά ζητήματα της κοινωνίας. Μπορεί να κάνει όλη την κοινωνία να λειτουργεί καλύτερα, να λειτουργεί πιο αποδοτικά, να είμαστε όλοι πιο χαρούμενοι. Κοντολογής, σωστά μπήκε και εισηγητικά, φάρμακο για κάθε νόσο. Ό,τι πρόβλημα και να έχεις, θα λυθεί με την καινοτομία, θα λυθεί με μια φυγή προς τα εμπρός. Μέσα από την τεχνολογική ανάπτυξη και όλα τα πολλά καλά που θα φέρει αυτή η τεχνολογική ανάπτυξη. Και όχι τυχαία, οι δύο μεγάλοι διεκδικητές της αστικής διακυβέρνησης, η Νουδού και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αντίστοιχα το Ελλάδα ΣΥΝ και το Ελλάδα 2, μπερδεύω ποιο ανήκει σε ποιον, και οι δύο, αν θέλετε, εκδοχές είναι εκδοχές που παραπέμπουν με διπλό τρόπο στην καινοτομία. Παραπέμπουν και στην καινοτομία ότι είναι κάτι καινούριο, η δεύτερη εκδοχή, η πρόσθετη εκδοχή, αλλά αν θέλετε είναι και μια άμεση αναφορά, ακόμα πιο άμεση αναφορά, σε μια αργό σχεδόν της νέας τεχνολογίας, γιατί και το Ελλάδα ΣΥΝ και το Ελλάδα 2 έχει ή παραπέμπει ευθέως στη δεύτερη έκδοση, σε μια πιο πρόσθετη έκδοση και πάει λέγοντας. Και εδώ στην πόλη σας, η ζώνη καινοτομίας, η σύνδεση με τα πανεπιστήμια, μια σειρά από επενδύσεις που έχουν έρθει, μια σειρά από μεγάλες επενδύσεις που υποτίθεται θα έχουν σε επόμενη φάση, μια ολόκληρη συζήτηση η οποία μερικές φορές πιάνει και εμάς, αν η μία ή άλλη επένδυση είναι εδώ ή εκεί και ρίχνουμε ολόκληρη, αν θέλετε, φαιά ουσία για το πού βρίσκεται η επένδυση, πάντως της καινοτομίας στο κάγκελο. Και εδώ η Θεσσαλονίκη όντως, και αν θέλετε, επειδή ως μέγεθος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε απόλυτο μέγεθος, αλλά κατά τη δική μου προσωπική γνώμη είναι σχεδόν η πρώτη πόλη, γιατί η Αθήνα δεν είναι τόσο συνεκτική. Εδώ είστε μια συνεκτική πόλη του σχεδόν ενός εκατομμύριου. Είναι λοιπόν των 700.000, είναι και μια περιοχή που υποτίθεται θα δώσει και όθηση συνολικότερα στην καινοτομία. Έχει λοιπόν σημασία να ψάξουμε λίγο το ζήτημα καλύτερα. Τι ακριβώς γίνεται. Να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ζητήματα της καινοτομίας και από μια, αν θέλετε, πιο θεωρητική σκοπιά, γιατί η αστική διακυβέρνηση κλείνει σε κάθε τόνο τη λέξη καινοτομία. Και προσέξτε, δεν είναι καινούργια η συζήτηση για την καινοτομία. Αν ανατρέξει κανείς λίγο στις αναλύσεις ήδη από τις αρχές του 2000, η συζήτηση ήταν συνεχώς για την ανάγκη νέων τεχνολογιών, νέων λύσεων που θα έρθουν. Μπορεί να διαφοροποιούνται οι λύσεις που προτείνονται σε κάθε ιστορική περίοδο. Δηλαδή, τώρα είναι σαφώς η καινοτομία, είναι η τέταρτη μηχανική επανάσταση, το Internet of Things είναι αυτά τα πράγματα. Μια δεκαετία παραπίσω η καινοτομία ήταν πιο πολύ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν λίγο παραπίσω μας λέγανε για τα υλικά, τα καινούργια, η καινοτομία στον κλάδο των κατασκευών, γενικά καινοτομία. Φυσικά καινοτομία πολύ παραπάνω τώρα. Έχει λίγο σημασία για να πιάσουμε το θέμα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή του. Γιατί κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ένα δεδομένο. Αν το παραγνωρίσει, δεν θα μπορέσει να απαντήσει ικανοποιητικά στην κριτική του αντίπαλου, ούτε να μπορέσει να συγκεκριθετήσει με έναν ουσιαστικό τρόπο τη δική μας θέση. Και αυτό στο οποίο πρέπει να απαντήσει είναι ότι όντως η καπιταλιστική ανάπτυξη, στην ουσία της, είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την περιβόητη καινοτομία. Πείτε το όπως θέλετε. Τώρα το λένε innovation, παλιά το λέγανε νέα πράγματα, νέες διαδικασίες, παραγωγική διαδικασία, νέος τρόπος με τον οποίο παράγουμε. Νέοι κλάδοι,
οι οποίοι δημιουργήθηκαν. Αλλά είναι αντικειμενικό δεδομένο, τα τελευταία 150 χρόνια είδαμε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών από ό,τι είδαμε τα τελευταία 1500, μια τάξη μεγέθους, σε μια τάξη μεγέθους λιγότερο χρόνο, δηλαδή δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές, και είδαμε ότι δίπλα σε αυτές είχαμε την άνοδο και την πτώση ολόκληρων οικονομικών αυτοκρατοριών, ολόκληρων χωρών γύρω από την καινοτομία. Οπότε είναι σαφές ότι ο καπιταλισμός και η καινοτομία είναι δεμένα μεταξύ τους. Και όντως αυτό επιτρέπει σε κάποιον να λέει ότι αν καινοτομήσουμε θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Αν δηλαδή σκεφτεί κανείς και δει τις αλλαγές που γίνανε στον 20ο αιώνα, τις γεωπολιτικές, οικονομικές, θα δει ότι ήταν δεμένες. Με καινούριους κλάδους, καινούρια προϊόντα, καινούρια υλικά, δηλαδή τα πετρέλαια στις αρχές του αιώνα, ήδη την βιομηχανία των ηλεκτρονικών, τα αεροπλάνα στο μισό του αιώνα, τα ηλεκτρονικά, τους υπολογιστές στο τέλος του αιώνα. Αλλά θα δει ότι μπαίνανε νέα πράγματα στην παραγωγική διαδικασία με έναν πολύ επιθετικό τρόπο. Οπότε σε πρώτη ανάγνωση το επιχείρημα ότι είναι δεμένα αυτά τα δύο. Άρα, αν καινοτομήσουμε, όντως μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά. Έχει μια, αν θέλετε, δόση αλήθεια στην οποία εύκολα μπορεί να την καταλάβει κάποιος και εύκολα μπορεί να την πιστέψουμε όλοι. Εύκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς, μα τι συζητάμε, ηλίου φαϊνότερων δεν είναι. Η καινοτομία φέρνει νέες επενδύσεις, καινούργιο τρόπο με τον οποίο παράγουμε και πάμε μπροστά. Και όντως, το κλειδί, αν θέλετε, στην επιτυχία του καπιταλισμού τα τελευταία 150 χρόνια ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν ότι σε αντίθεση με τους προηγούμενους τρόπους με τους οποίους παρήγαγε ο άνθρωπος, δηλαδή πάμε πριν από τον καπιταλισμό, εδώ η καινοτομία έχει οικονομικό αποτέλεσμα θετικό. Όταν δηλαδή βρεις έναν τρόπο για να μπορείς να παράγεις καλύτερα, αποτελεσματικότερα ή να πουλάς φθηνότερα και το βάλεις στην παραγωγική διαδικασία, γίνεσαι πλουσιότερος, έχεις περισσότερα κέρδη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η καινοτομία, η επιστημονική έρευνα, η νέα σκέψη δέθηκε πάρα πολύ έντονα με τον καπιταλισμό, τροφοδότησε η μία ανάπτυξη τροφοδότησε την άλλη. Αν δηλαδή θέλει κανείς να δει την τεχνολογική ανάπτυξη και την ιστορία της τεχνολογίας των τελευταίων 200 ετών και τη βάλει δίπλα στην οικονομική ανάπτυξη και στην οικονομική ιστορία του καπιταλισμού, θα δει, όχι ταύτιση προφανώς, αλλά θα δει μεγάλες συμπτώσεις. Χωρίς να αναιρεί αυτό βεβαίως καθόλου άλλες πλευρές που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του, έτσι, δηλαδή τη γεωπολιτική των πραγμάτων. Και πάει λέγοντας. Αλλά θα δει μια τέτοια τάση, η οποία είναι αντικειμενική και δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτή. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, όντως, ο καπιταλισμός, ακριβώς επειδή ευνοεί εσωτερικά οποιαδήποτε καινοτομία φέρνει περισσότερο κέρδος, την τροφοδότησε και τροφοδοτήθηκε από αυτή. Και ο τρόπος με τον οποίο τροφοδοτήθηκε ήταν απλός. Αν εγώ είχα μια επιχείρηση και βρω έναν τρόπο να παράγω φθηνότερα ή να πουλάω περισσότερα, μπορώ να το αγοράσω, να το ρίξω στην παραγωγή και να βγάλω περισσότερα κέρδη. Αυτό δεν συνέβαινε παλιότερα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για έναν φεουδάρχη ή για έναν πρίγκιπα του Μεσαίωνα να επενδύσει σε ένα καινούργιο τρόπο παραγωγής, γιατί δεν κέρδιζε κανένας. Όταν λοιπόν το καταλάβει κανείς αυτό, μπορεί να αρχίσει να ξύνει την ουσία του πράγματος, αλλά ξύνοντας την ουσία του πράγματος θα δει και κάτι ακόμα, που είναι η ουσία, αν θέλετε, αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Γιατί πλέον δεν είμαστε το 1850, πλέον είμαστε το 2020. Και πρέπει να δει ότι ο καπιταλισμός από την άλλη, όπως πολύ εύστοχα λέει ο Μάρξ, έχει, αν θέλετε, το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω. Δηλαδή, οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, επιστημονικές, όποια εξέλιξη και αν θέλετε γίνεται σήμερα, όχι απλά αν πάμε με όρους, ας πούμε, ενός μαρκοφιανού μοντέλου, δεν είναι εξαρτάται το παρελθόν ή εξαρτάται λίγο, αλλά το υπηρετεί αποκλειστικά. Οτιδήποτε γίνεται σήμερα γίνεται σε τελευταία ανάλυση μέσα στον καπιταλισμό με έναν και μοναδικό στόχο. Να υπηρετηθούν οι σχέσεις διοκτησίας, το πώς είχε διαμορφωθεί η κοινωνία τις προηγούμενες μέρες. Όταν ο Μάρξ λέει στο μανιφέστο ότι ο καπιταλισμός κοιτάει προς τα πίσω, εννοεί ακριβώς αυτό. Εννοεί ότι οι αποφάσεις σήμερα δεν λαμβάνονται με κριτήριο το αύριο, αλλά με κριτήριο το χθες. Το εάν θα εφαρμοστεί, το τι θα ερευνηθεί, ποιος θα το αγοράσει, μέχρι πόσο, τι θα παραχθεί, πού θα παραχθεί, πόσο θα παραχθεί, όλες αυτές οι αποφάσεις που καθορίζουν την οικονομική ζωή και ως εκ τούτου και την ίδια την κοινωνική ζωή, στον καπιταλισμό αποφασίζονται με κριτήριο το παρελθόν. Αν θέλετε, οι σχέσεις ιδιοκτησίας, οι σχέσεις παραγωγής, όπως λέμε, έρχονται και δεσμεύουν, υποτάσσουν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Και πάμε στον τομέα που συζητάμε τώρα, τον τομέα της καινοτομίας,
όλες οι νέες εξελίξεις που γίνονται, γίνονται και γίνονται μόνο σε εκείνον τον βαθμό που μπορούν πραγματικά να υπηρετήσουν τις υφιστάμενες σχέσεις ιδιοκτησίας και να υπηρετήσουν, αν θέλετε, το πώς έχει διαρθρωθεί η ιδιοκτησία του κεφαλαίου από πριν. Με απλά λόγια. Ενώ η ισχύ του καπιταλισμού είναι ότι ευνοεί την καινοτομία, γιατί καινούργια πράγματα μπαίνουν στην παραγωγή εφόσον υπηρετούν το κεφάλαιο, από την άλλη, όταν αυτό πλέον αποκτήσει καθιερωθεί και αποκτήσει κοινωνικά χαρακτηριστικά, εφαρμόζονται, υλοποιούνται και αναπτύσσονται μόνο εκείνες οι καινούργιες ερευνητικές κατευθύνσεις και εκείνες οι διαδικασίες που μπορούν να υπηρετήσουν το κεφάλαιο που τις έχει στην ιδιοκτησία του. Με απλά λόγια, το κεφάλαιο δεν θα υλοποιήσει κάτι αν δεν το συμφέρει. Ο κάθε μεμονωμένος καπιταλιστής στο σύνολό του θα ερευνήσει εκείνες τις πλευρές που βοηθούν την ανάπτυξη κερδοφορίας του, την ανάπτυξη εξουσίας του, θα κρατήσει άλλες στο σιρτάρι, θα αποφασίσει αν θα στρέψει την έρευνα στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση ακριβώς με αυτό το κριτήριο. Και αν θέλετε, αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, η οποία έρχεται και στις σημερινές πλέον συνθήκες, στις συνθήκες που πλέον ο καπιταλισμός έχει αναπτυχθεί αρκετά, οι παραγωγικές δυνάμεις του έχουν αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έρχεται και πλέον και αρχίζει και αποτελεί εμπόδιο. Αρχίζει και φρενάρει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αρχίζει δηλαδή η ίδια η καπιταλιστική σχέση, αυτή η οποία στο παρελθόν ήταν ο τροφοδότης, ήταν ο μηχανισμός με τον οποίο η καινοτομία προχώρησε, η κοινωνία έκανε άλματα προς τα μπρος με πολύ μεγάλο βαθμό, τώρα είναι τροχοπέδι. Τώρα είναι εμπόδιο. Όταν οι κλασικοί του μαρξισμού λένε ότι στην αρχή οι νέες σχέσεις παραγωγής, η καπιταλιστική ιδιοκτησία τροφοδοτεί την ανάπτυξη, φέρνει καινούργια πράγματα και τα φέρνει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ όταν πλέον αναπτυχθούν αρκετά οι παραγωγικές δυνάμεις αρχίζει έτσι καθυστερεί, το βλέπουμε σήμερα. Και τα παραδείγματα που μπορούμε να δούμε είναι πολλά και έντονα. Αν πάρουμε για παράδειγμα το ζήτημα της υγείας, το οποίο είναι ένα ζήτημα που καίει, ειδικά λόγω του COVID το τελευταίο διάστημα, τι θα δούμε? Θα δούμε από τη μία τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες. Εμβόλια, δεκάδες διαφορετικά εμβόλια. Θα δούμε χάπια τα οποία μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Μία σειρά από άλλες θεραπείες που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Θα δούμε δυνατότητα να αναπτυχθούν πολλαπλά συστήματα υγείας, πιο έντονα, πιο μεγάλα, με πολλές μεθ. Θα δούμε αυτή την, αν θέλετε, κοινωνική δυνατότητα της εποχής που αντανακλά την ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας. Θα δούμε όμως από την άλλη πατέντες, οι οποίες περιορίζουν τη χρήση των φαρμάκων, τη χρήση των εμβολίων. Θα δούμε το κριτήριο του κόστους, το οποίο καθυπαγορεύει το ποιος θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει, καθυπαγορεύει συνολικά το πώς δουλεύει το σύστημα υγείας. Θα δούμε, αν θέλετε, συνολικότερα μια ολόκληρη εσωτερική λογική που είναι δεμένη με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, η οποία όλες αυτές τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και έρευνας στο επίπεδο της υγείας σαν αναιρεί. Αν πάμε στο καθ' αυτό ζήτημα της πατέντας, που αν θέλετε είναι μείζον, κρίσιμο ζήτημα για να καταλάβουμε τη σημερινή πραγματικότητα. Θα δούμε από τη μία πράγματα τα οποία παράγονται με μηδενικό πλέον κόστος, ως κόστος αναπαραγωγής, από τις επιστημονικές εργασίες μπορούν να παραχθούν με μηδενικό κόστος. Τη μουσική ή ένα φάρμακο το οποίο, αφού καταλήξουμε στο ότι η τάδη ουσία λύνει αυτό το ζήτημα υγείας, από εκεί πέρα μπορεί να παραχθεί με μηδενικό πρακτικά κόστος και να λύσει μια σειρά κοινωνικά προβλήματα ή να πολλαπλασιάσει την επιστημονική σκέψη, την επιστημονική έρευνα. Θα δούμε όμως ότι ενώ υπάρχει αυτή η φυσική δυνατότητα σήμερα, αυτή η φυσική δυνατότητα για να υπηρετεί τις καπιταλιστικές σχέσεις του παρελθόντος, την ιδιοκτησία του παρελθόντος, το γεγονός ότι κάποιοι είχαν βγάλει λεφτά στο παρελθόν και θέλουν να βγάλουν κέρδη λόγω αυτών των χρημάτων που είχαν στο παρελθόν, μια δηλαδή διαδικασία που λέει ότι αυτοί που είχαν λεφτά στο παρελθόν πρέπει να έχουν λεφτά και στο μέλλον, αυτή είναι η καπιταλιστική σχέση και η ανάγκη να διαιωνίζεται, παράγει πατέντες, παράγει μια κρατική επιβολή μέσα από το κράτος του κεφαλαίου, το οποίο υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, που έρχονται και αναιρούν αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη διαδικασία. Και αυτό μπορούμε να το δούμε σε μια ολόκληρη σειρά πλευρών της κοινωνικής ζωής, από τα φάρμακα μέχρι το λογισμικό. Για πάμε στο ζήτημα του διαδικτύου. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε, μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά. Ενώ από τη μία το ίδιο το διαδίκτυο είναι μια ολόκληρη διαδικασία κοινωνική, επιστημονική, γιατί δεν είναι μόνο επιστημονική, είναι συνδυασμός. Αν σκεφτεί κανείς ότι το διαδίκτυο αυτό καθ' αυτό δεν έχει αλλάξει και πολύ τεχνολογικά τα τελευταία 20 χρόνια, τεχνολογικά λέω. Παρόλα αυτά, η κοινωνική είσοδος του ήταν εκθετική στην ουσία την τελευταία 20 ετία, αλλά αν δούμε και την επιστημονική του
ανάπτυξη. Αν το δούμε από το 50 μέχρι το 2000, θα δούμε ένα σύμπλεγμα επιστήμης και κοινωνίας. Και θα δούμε, δηλαδή, θα το δούμε στο διαδίκτυο πώς μια τεχνολογική αλλαγή δεν είναι μια τεχνολογική αλλαγή ενός σοφού, αλλά είναι κοινωνικό αποτέλεσμα που συμπυκνώνει στην ουσία πρακτικά την κοινωνική εμπειρία και την εργασιακή εμπειρία, την επιστημονική εμπειρία ολόκληρης κοινωνίας, πώς αυτό αναπτύχθηκε, πώς αλλάζει την κοινωνία σήμερα, πώς μπορεί να την αλλάξει την κοινωνία στην επόμενη μέρα, αλλά πώς αυτό το διαδίκτυο, ακριβώς επειδή έρχεται να υπηρετήσει το πώς οι Tier 1, Tier 2 εταιρείες τηλεπικοινωνιών ελέγχουν τον πλανήτη, πώς 4, 5, 6 μεγάλα μονοπόλια ελέγχουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου, πώς οι μεγάλες υπηρεσίες κατά αντικατασκοπίας και πληροφοριών στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ και αλλού θέλουν να το ελέγχουν, πώς οι μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες ή συνολικότερα πώς το εμπόριο θέλει να διακινείται μέσα από το διαδίκτυο, πώς η ίδια η ανάπτυξή του, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν έχει πάρει την αντικειμενική πορεία που θα περιμέναμε να πάρει όταν από τα έδρανα του Πανεπιστημίου σκεφτόμαστε πώς θα είναι το διαδίκτυο του μέλλοντος και τι τεράστιες δυνατότητες θα υπάρχουν, αλλά αντίθετα από αυτό κατακαιρματίζεται, είναι παντού πίσω από πληρωμένες θύρες, πρέπει να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του περιεχομένου, αρχίζει και χωρίζεται σε κομμάτια, αρχίζει και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση, τη μαζική παρακολούθηση δισεκατομμυρίων πλέον ανθρώπων ή συνολικότερα πλέον ακόμα και οι στοιχειώδεις όροι με τους οποίους λειτουργούσε αρχικά το διαδίκτυο, η ουδετερότητα της κίνησης για παράδειγμα, έχει αρχίσει και έρεται επί της ουσίας. Πώς δηλαδή το διαδίκτυο από ένα δίκτυο των δικτύων που θα ήταν υποτίθεται το highway της πληροφορίας, όπου ελεύθερα η πληροφορία θα διακινόταν παντού σε ολόκληρο τον πλανήτη, αρχίζει να γίνεται ένα κλειστό σύστημα που 3-4 εταιρείες, η Google, η Facebook και άλλες 2-3 μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, ελέγχουν στην πραγματικότητα ένα συντριπτικό κομμάτι όλης της διακίνησης πληροφορίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν λοιπόν δει αυτά τα απτά παραδείγματα, θα καταλάβει εύκολα κάποιος τι σημαίνει ανάπτυξη της καινοτομία, δυνατότητα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σήμερα και πώς, αν θέλετε, οι καπιταλιστικές σχέσεις, τις σχέσεις ιδιοκτησίας, οι σχέσεις κυριαρχίας του κεφαλαίου, οι κρατικές σχέσεις που έχει οικοδομήσει το κεφάλαιο με τα κράτη που έφτιαξε στην ουσία τα τελευταία 200 χρόνια, έχουν να υπηρετήσουν τις ανάγκες που έχει το κεφάλαιο και τις ανάγκες που έχει η κοινωνία. Και αν θέλετε, ίσως ακόμα χαρακτηριστικότερο, ακόμα πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα από αυτά, ή ένα παράδειγμα το οποίο σε τελευταία ανάλυση έρχεται να συμπυκνώσει όλη τη συζήτηση και έρχεται να τη συμπυκνώσει, γιατί κατά τη γνώμη μας πρέπει να επιμείνουμε στο ζήτημα του χρόνου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιμείνουμε σαν κεντρικό, κομβικό, καθοριστικό ζήτημα της ύπαρξης του ανθρώπου, το χρόνο του και τι τον κάνει. Γιατί μερικές φορές το ξεχνάμε. Ξεχνάμε δηλαδή ότι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει ο καθένας από εμάς εδώ είναι τα χρόνια τα οποία είναι ζωντανός, παραγωγικός, ενεργός. Αυτό είναι το πολύτιμο πράγμα που έχει. Η συζήτηση λοιπόν για το τι γίνεται με την εργασία του, πόση ώρα χρειάζεται να δουλεύει και πόση ώρα μπορεί να ζει, και πώς αυτή η σχέση εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου εξελίσσεται, ειδικά όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία και όσο συσσωρεύεται κεφάλαιο, είναι κομβικό ζήτημα. Όχι ένα ζήτημα, συντρόφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, κατά τη γνώμη μας είναι το ζήτημα. Το ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι ακριβώς αυτό. Πώς δηλαδή, ενώ η καινοτομία, ειδικά των τελευταίων 50 ετών που πραγματικά πολλαπλασιάστηκε, έχει φέρει τα πάνω κάτω, έχει δηλαδή αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας 2, 3, 4 φορές και θα μπορούσε κανείς να μετράει ακόμα περισσότερο στον κλάδο το δικό σας, στον κλάδο δηλαδή της παραγωγής λογισμικού, αν θέλετε να τον πω με αυτόν τον τρόπο, τη κοινωνιών παραγωγής λογισμικού, πλέον ένα μεγάλο κομμάτι παράγει λογισμικό. Η παραγωγικότητα της εργασίας έχει κυριολεκτικά, θα μπορούσε να πει κανείς, εύκολα δεκαπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια. Κάναμε την κουβέντα εδώ με τον συνάδελφο συναγωνιστή για τη σχέση που είχε C++ με τη C και τη Fortran, αλλά σκεφτείτε ότι πριν από 50 χρόνια αυτοί που φτιάξανε πρώτο το διαδίκτυο γράφανε σε assembly. Ή ούτε καν σε γλώσσα μηχανής, σε διάτρετες χάρτες. Εκεί γράφανε. Και δουλεύαν όμως 6 και 7 ώρες. Σήμερα εσείς ή πολλοί από εσάς γράφετε σε γλώσσες 3ης-4ης γενιάς, ας πούμε σε Python, που έχει μια παραγωγικότητα της εργασίας 100 φορές μεγαλύτερη από τις διάτρετες χάρτες, αλλά δουλεύετε 12 ώρες και 14 ώρες. Εσείς παίρνετε 1.000 ευρώ το μήνα, 1.500 ευρώ το μήνα, αν είστε καλοπληρωμένοι. Οι άλλοι αναλογικά, οι επιστήμονες δηλαδή που δουλεύανε με τις διάτρετες χάρτες σημερινά, δηλαδή έπαιρναν 5.000.
Αν λοιπόν το δει κανείς έτσι, τι θα δει? Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφορά μόνο το δικό σας κλάδο, αφορά συνολικότερα την καπιταλιστική κοινωνία. Ένα αγαπημένο μου παράδειγμα είναι γενικά οι εργαζόμενοι σε ένα γραφείο. Παραγωγικό του γραφείου με τους υπολογιστές και με το ίντερνετ έχει αυξηθεί 4-5-6 φορές, ας πούμε, τα τελευταία 60-70 χρόνια. Αν όμως δείτε μια ελληνική ταινία που περιγράφει την ελληνική οικονομική πραγματικότητα του 50 και του 60, θα δείτε ότι οι άνθρωποι πηγαίνανε 9 στη δουλειά τους, φεύγανε 2 και πηγαίνανε και τρώγανε στο μαγειριό της γειτονιάς. Αυτή ήταν η καθημερινότητα ενός υπαλλήλου γραφείου του 50 και του 60. Ο οποίος δούλευε με στυπόχαρτο ή φόραγε αυτό το πράγμα στο μανίκι για να μην μαυρίζει το πουκάμισό του. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι γραφείου που δουλεύουν με μέσα παραγωγής, που έχουν δεκαπλάσια παραγωγικότητα, δουλεύουν 9 με 5 ή 9 με 6 και μερικές φορές κρατάνε υπερορίες. Και ενώ δουλεύουν 9 με 6, δεν έχουν αρκετά λεφτά για να πάνε να φάνε στο μαγειριό της γειτονιάς και παραγγέλνουν μια πίτσα που είναι φαγητό πολύ χαμηλότερης ποιότητας. Κοντολογής, ενώ υπάρχει μια τεράστια αύξηση παραγωγικότητας εργασίας λόγω της καινοτομίας, αυτή η αύξηση παραγωγικότητας εργασίας δεν την καρπώνονται οι εργαζόμενοι, την καρπώνουν το κεφάλαιο. Αν λοιπόν δούμε τις δύο πλευρές που συζητάμε μέχρι τώρα, θα δούμε, για να κάνουμε μία σούμα μέχρι τώρα, θα δούμε ότι βεβαίως ο καπιταλισμός είναι δεμένος με την καινοτομία. Όμως, από τη μία αναπτύσσει αυτά που θέλει αυτός ως καινοτομία και από την άλλη αυτά που αναπτύσσει ο καπιταλισμός για την καινοτομία τα καρπώνεται ο ίδιος ο καπιταλισμός. Αναπτύσσει δηλαδή τις παραγωγικές δυνάμεις όπως τις θέλει για να αυξήσει τα κέρδη του, για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής από την κρατική καταστολή μέχρι την ίδια την κρατική βία, για να αυξήσει τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, οι οποίοι έχουν πολλαπλασιαστεί, και θα μπορούσαμε να βρούμε δεκάδες άλλα παραδείγματα από κάθε πλευρά των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Ακόμα και αν θέλετε, γιατί κάναμε μια άλλη συζήτηση, ότι ένας εδώ δεν θα αργήσει να έρθει λίγο συζήτηση, γιατί ετοιμάζει την πλατφόρμα των εμβολίων. Και κοιτάξτε. Μια διαδικασία η οποία προφανώς σώζει ζωές, είναι απαραίτητο να γίνει και πρέπει να την προχωρήσει κάποιος με όποιο τρόπο μπορεί να την προχωρήσει ως κοινωνία, από τη μία. Πώς αξιοποιείται το αστικό κράτος χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία και τις πλατφόρμες αυτές για να φορολογήσει, για να προχωρήσει σε μια κρατική βία και μια κρατική καταστολή, η οποία τροφοδοτεί φυσικά και τον ανορθολογισμό και την αντιεπιστημονική σκέψη των αντιεμβολιαστών, γιατί φυσικά μας πει κάποιος ότι σε εμβολιάσουμε το ζώο, μπορεί να τσινίσεις. Μόνο και μόνο επειδή θες να τσινίσεις, αν είσαι λίγο λολός τώρα, το λέω με απλά λόγια. Αλλά λέω για να δούμε λίγο πώς η τεχνολογία αξιοποιείται ανάποδα. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κάποιος, εντάξει, από τη μία, okay, η τεχνολογία έχει αυτά τα στραβά, την αναπτύσσει το κεφάλαιο όπως θέλει. Θα μας πεις λίγο παρακάτω ότι αναπτύσσει και το κεφάλαιο εδώ στην Ελλάδα τεχνολογία όπως θέλει. Γενικά χάνουν οι εργαζόμενοι, αλλά τουλάχιστον μπορεί να κερδίσουμε εμείς ή μπορεί να κερδίσουν οι κλάδοι στους οποίους δουλεύουμε εμείς. Γιατί τα άλλα δύο, αν θέλετε, κεντρικά επιχειρήματα είναι αυτά. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και είναι διαφορετική στην ουσία για τον ίδιο λόγο. Είναι διαφορετική γιατί, όπως προκύπτει από την ίδια την ομοτέλεια, την ιστορική του καπιταλισμού, η καινοτομία δεν μπορεί να λύσει ούτε το πρόβλημα του καπιταλισμού. Και δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του καπιταλισμού, γιατί τελικά η καινοτομία στον καπιταλισμό, ό,τι και να κάνει ο καπιταλιστής, διαχέεται. Με απλά λόγια, εσύ βρίσκεις μια καινοτόμα λύση σήμερα, την εφαρμόζεις στην παραγωγή, πληρώνεις για την εφαρμόζεις στην παραγωγή, στην αρχή κερδίζεις, όντως, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αυτό που ο Μάρξ το λέει πρόσθετη υπεραξία, αυτό που οι εργαζόμενοι στη Δυτική Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ το βλέπανε σαν υπερκέρδη των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών βιομηχανιών το 50, το 60 και το 70. Που ήταν η οικονομική βάση, αν θέλετε, της δυνατότητας του καπιταλισμού να δώσει τους καλούς μισθούς της Ευρώπης τότε, όμως διαχέεται. Άμα δηλαδή βρεις ένα καλό τρόπο να παράγεις κάτι έξυπνα, πολύ γρήγορα θα το κάνει και ο ανταγωνιστής σου, θα τη βρει τη λύση. Μάλιστα, όπως αποδεικνύει η ίδια ιστορία, όταν δείξεις τη λύση, ότι αυτή η λύση μπορεί να δουλέψει και ότι αυτή η λύση δουλεύει, ο ανταγωνιστής σου έχει, αν θέλετε, την κατεύθυνση. Ξέρει που να πάει, θα τη βρει τη λύση πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα. Μπορεί ο Elon Musk να ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε να βάλει 5.000 δορυφόρους για να έχει φθηνό ίντερνετ και να είναι ο πρώτος η ΣΥΠΑ, αλλά οι Κινέζοι και οι Ρώσοι πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς επειδή μπορούν να κινητοποιήσουν αντίστοιχα κεφάλαια, όταν υλοποίησε ο Musk τη λύση του και έδειξε ότι μπορεί να δουλέψει, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το κάνανε και αυτοί. Μπορεί το διαδίκτυο να το βρήκανε. Εδώ είναι μεγάλη συζήτηση και μπορούμε να την ανοίξουμε. Τυπικά υποτίθεται η συζήτηση είναι το διαδίκτυο ως διαδίκτυο με αυτή την ειδική, αν θέλετε, την αποκεντρωμένη
δρομολόγηση που έχει το διαδίκτυο, γιατί αυτό είναι το ειδικό χαρακτηριστικό του. Όντως είναι αμερικάνικος τρόπος σκέψης. Και είναι και τρόπος σκέψης τέτοιος, έτσι. Δηλαδή ότι τα πακέτα είναι αποκεντρωμένα, πάνε από όπου μπορούν να πάνε και αυτοενημερώνονται για το ποια είναι η καλύτερη λύση. Δεν υπάρχει δηλαδή κεντρικός σχεδιασμός. Αλλά για να μην κολλήσουμε σε αυτό, αν δηλαδή το διαδίκτυο είναι το TCP/IP ή όχι, γιατί είναι μια κουβέντα ενδιαφέρουσα. Οι πρώτοι οι οποίοι πήγαν να υλοποιήσουν ένα άλλο τύπο διαδίκτυο ήταν οι Σοβιετικοί. Δεν το κάνανε για άλλους λόγους, μπορούμε να τους κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Αλλά αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι την τεχνολογική όμως λύση μπορεί οι Αμερικάνοι την ξεκίνησαν, πολύ γρήγορα την ακολούθησαν οι Ευρωπαίοι και τώρα αν δείτε λίγο την τεχνολογία συνολικότερα και τη διάρθρωσή της, θα δείτε ότι οι Ολλανδοί είναι αυτοί που έχουν τις μηχανές που παράγουν τα τσιπάκια, η AMS Holding είναι αυτή που έχει σχεδόν το 95% της βαριάς βιομηχανίας στον κλάδο, ενώ τα περισσότερα τσιπάκια φτιάχνονται στη Νότια Ασία. Φτιάχνονται στην Κορέα και στη Σιγκαπούρη και στην Ταϊβάν. Εκεί φτιάχνονται. Δεν φτιάχνουν στη ΣΥΠΑ. Αυτό γιατί το λέω, για να δείξω ότι η καινοτομία διαχέεται. Και ακριβώς επειδή διαχέεται η καινοτομία, είναι αυταπάτη, είναι φαινάκι ότι ο καπιταλισμός μπορεί να πάει μπροστά με την καινοτομία στο δίνεκες. Είναι αστείο να περιμένει κανείς ότι μπορεί να βρει μια τεχνολογική λύση τέτοια η οποία θα τον οδηγήσει σε ένα μόνιμο οικονομικό προβάδισμα από τους άλλους. Και αυτό, αν θέλετε, δεν είναι καινούριο στοιχείο ή καινούριο πρόταγμα. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2000, πριν γίνει η πρώτη κυβέρνηση αριστεράς, όταν ακόμα κυβέρνηση Σαμαρά. Έλεγε ότι είναι λάθος τα μνημόνια και η λύση δεν είναι να πάμε σε μνημόνια, αλλά να βρούμε καινοτόμες λύσεις, οι οποίες θα μας επιτρέπουν να παράγουμε πιο αποτελεσματικά και γι' αυτό το λόγο θα μπορέσουμε να έχουμε και άψηλα κέρδη και καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους. Γιατί όντως, όταν η παραγωγικότητα του κεφαλαίου είναι υψηλότερη, ένα κομμάτι μπορεί να πάει στους εργαζόμενους ευκολότερα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι αυτό δεν γίνεται. Θα βρεις εσύ την έξυπνη λύση, θα την αντιγράψουν και οι άλλοι. Και όχι μόνο αυτό, ήδη η συσσόρευση των τεχνικών λύσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι τέτοια που επιτρέπει μια πολύ ταχύτερη διάδοση της καινοτομίας του καινούριου πράγματος από χώρα σε χώρα, από επιχείρηση σε επιχείρηση. Αν δηλαδή σκεφτείτε πόσα χρόνια έκανε για να πάει ο πρώτος υπολογιστής από τη Βρετανία να πάει στη ΣΥΠΑ και μετά να φτάσει ας πούμε μέχρι εδώ και μετά πόσο γρήγορα το ίντερνετ πήγε από την πρώτη διασύνδεση, ξέρω εγώ, στη ΣΥΠΑ έφτασε εδώ, θα δείτε ότι οι χρόνοι αρχίζουν και μειώνονται όλο και περισσότερο. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε εδώ στην Ελλάδα πλέον εταιρείες οι οποίες είναι μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, αντέγραψαν την Amazon, δεν κάναν κάτι καινούριο ως concept, αλλά το κάναν πάρα πολύ γρήγορα. Είδαν την Amazon πάρα πολύ γρήγορα, βρήκαν ένα κενό εδώ στην Ελλάδα και πήγαν και το κάλυψαν. Αυτό τι δείχνει όμως? Δείχνει ότι είναι ασταπάτη η λογική που λέει ότι μπορεί να κυνηγάς μια καινοτομία και θα είσαι πάντα μπροστά από την καινοτομία. Δεν γίνεται. Και ακριβώς επειδή δεν γίνεται αυτό, ακριβώς επειδή η καινοτομία διαχέεται, προκύπτει θεωρητικά αλλά και στην πράξη, και θα πω πώς προκύπτει στην πράξη, ότι όχι απλά δεν κερδίζει το κεφάλαιο που βάζει την καινοτομία, αλλά τελικά χάνει. Και χάνει γιατί βάζει, κάνει καινούργιες επενδύσεις που είναι πιο καινοτόμες. Όταν όμως κυριευθεί ο κλάδος από την καινούργια καινοτομία, έχει μείνει με τις καινούργιες επενδύσεις χωρίς να μπορεί να έχει παραπάνω κέρδη. Όταν λέμε εμείς το δίστροπο, η πτωτική τάση του μέσου ποστού κέρδους, αναφερόμαστε ακριβώς σε αυτό. Αν δηλαδή εσύ γεμίσεις τον κόσμο με ρομπότ που παράγουν τσιπάκια, στην αρχή είσαι πολύ πιο αποδοτικός από αυτόν που φτιάχνει τσιπάκια με το χέρι. Όντως. Και επειδή πουλάς στην τιμή που πουλάει ο άλλος φτιάχνει με το χέρι, είσαι κερδισμένος. Όταν όμως όλοι φτιάχνουν τσιπάκια με το ρομπότ, πέφτει τόσο πολύ η τιμή που έχει το τσιπ που δεν κερδίζεις. Και για να κερδίσεις αναγκάζεσαι να καταφύγεις σε άλλα μέσα. Δηλαδή σε επιβολή πατέντας, σε μονοπόλια, σε ότι δεν θα αγοράζεται από τον άλλον, στο ένα, στο άλλο, στο τρίτο, για να μπορέσει να προχωρήσει προς τα μπρος. Τα τσιπάκια δεν είναι η πιο, αν θέλετε, χαρακτηριστική αγορά, αλλά αν το δει κανείς συνολικότερα σε διάφορους κλάδους, θα δει ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Και αυτό τελικά ο καπιταλισμός για να το αντιπαλέψει, επειδή το αντιπαλεύει, πώς το αντιπαλεύει? Το αντιπαλεύει αρνούμενος αυτό που έχει υποσχεθεί αρχικά, ότι η κλάδη αυτή, η σύγχρονη επιθετική κλάδη καινοτομία, θα είναι κλάδη στου οποίου οι εργαζόμενοι θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Το είδαμε εμείς, ας πούμε, οι παλαιότεροι μηχανικοί, στον κλάδο της κατασκευής, ο οποίος ήταν καινοτόμος για τα ελληνικά δεδομένα κλάδος. Με ποια έννοια? Ότι ενώ έχεις μια χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας συνολικά, εμφανίστηκε ένας κλάδος που επιθετικά το 80 και κυρίως το 90 και το 2000 σάρωσε τη χώρα. Έλεγαν τώρα ότι όλα τα έργα ξεκίνησαν επί Πασόκ, πολλά ξεκίνησαν επί Σιμίτη, έλεγε τώρα ένας του Σιμίτη. Αν δείτε τον κλάδο της κατασκευής και τις μεγάλες αλλαγές,
Ξεκίνησαν 70, 80, 90. Ωραία, ο κλάδος αυτός άρχισε να κάνει διάφορα. Πήγαμε όλοι στον κλάδο, χιλιάδες μηχανικοί και ποιο ήταν το αποτέλεσμα όμως. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τελικά η κερδοφορία στον κλάδο έπεσε λόγω της κρίσης. Μαζεύτηκαν πολλοί εργαζόμενοι, γίνανε απλούστερες οι δουλειές που κάνουμε στον κλάδο, επειδή αναπτύχθηκε η τεχνολογία μέσα στον κλάδο. Και τελικά βρίσκεις τώρα πολιτικούς μηχανικούς ή μηχανολόγους που ασχολούνται με το θέμα. Ευτυχώς οι μηχανολόγοι είμαστε καλύτεροι, πάνε σε διάφορους κλάδους. Οι πολιτικοί μηχανικοί την έχουν πατήσει άσχημα. Ενώ ήταν η νούμερο ένα, προσέξτε, ήταν ο νούμερο ένα κλάδος για δύο δεκαετίες. Και ήταν τόσο καλός κλάδος όπου το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, που εντάξει, το πλασάρεται και παραπάνω, αλλά έχει τοποθετηθεί στα 10 καλύτερα πολυτεχνία στους πολιτικούς μηχανικούς στον κόσμο. Δηλαδή πάρα πολύ high, αν υπολογίσουμε το μέγεθος της χώρας, έτσι. Και επειδή άλλες σχολές είναι αντίστοιχες, βγάζουμε εξαιρετικά καλούς πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι δουλεύουν με 7-8 εκατοστάρικα όμως τώρα. Αν πάμε στον κλάδο το δικό σας, θα δούμε το ίδιο όμως φαινόμενο. Θα δούμε ότι εισραίουν χιλιάδες πλέον στον κλάδο του προγραμματισμού ή στον κλάδο της καινοτομίας με αυτή την έννοια, με διαφορετικά background, διαφορετικά υπόβαθρα, διαφορετικά επίπεδα σπουδών. Το κάνουν γιατί έχει απλοποιηθεί ως ένα βαθμό η γνώση, έχουν μπει νέα, έχει ενσωματωθεί μέσα σε μηχανές ή σε τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε με πολύ καλύτερο τρόπο. Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, ο οποίος είναι δύστροπος φυσικά για να τον καταλάβεις στην αρχή, όταν όμως καταλάβεις ότι η παραγωγικότητα της εργασίας σε ένα μεγάλο πρόγραμμα, ας πούμε, σε ένα μεγάλο project που έχει περισσότερους από έναν ή που μπορεί να έχει περισσότερες από μία γενιές, είναι 10 φορές παραπάνω, καταλαβαίνεις τι τομή έφερε. Και φυσικά και γι' αυτό αυτός ο περίεργος δανός σου ειδός έχει γίνει πολύ εκατομμυριούχος. Αλλά αυτό όμως το πράγμα από την άλλη τι αποτέλεσμα έχει. Έχει ότι ο κλάδος ο δικός σου, ενώ ήταν ένας κλάδος στον οποίο ένας εργαζόμενός του τη δεκαετία του 80 θα βγάζει σημερινά λεφτά 3-4.000 και βγάζει, γιατί ένας που μπήκε στον κλάδο πληροφορικής το 80 τώρα κατά πάσα πιθανότητα είναι διευθυντής. Αλλά που σήμερα στον κλάδο μπαίνουν σωριδών χιλιάδες άνθρωποι, είτε από σχολές πληροφορικής, από πολυτεχνία, από διάφορα ΙΕΚ τα οποία έχουν ανεβάσει το επίπεδο σε εκείνο το επίπεδο που χρειάζεται η σημερινή παραγωγική πραγματικότητα της χώρας. Δίπλα σε αυτό, έχοντας η γνώση διαχειριστεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, γιατί όπως έλεγα νωρίτερα, διαχέεται η καινοτομία. Έχει ανταγωνιστεί φθηνότερους Ινδούς, πιθανά καλύτερους από εμάς λόγω σοσιαλισμού, Βούλγαρους, αλλά λίγο πιο περίεργους, λίγο πιο δύστροπους, που τέλος πάντων όχι τόσο πολύ ενσωματωμένους στο δυτικό τρόπο σκέψης, αλλά λίγο πιο, ας πούμε, μαθηματικά μυαλά για να λύσουν κάποιο άλλο θέμα. Αν τα βάλεις όλα αυτά κάτω, βγαίνει ότι η δυνατότητα που υπάρχει για να κινηθείς με έναν έτσι πολύ επιθετικό τρόπο και να βγάλεις πολλά λεφτά στον κλάδο της καινοτομίας, όπως λέμε σήμερα ως εργαζόμενος, είναι ισχνή. Αν λοιπόν τα δει κάποιος έτσι τα πράγματα, θα καταλάβει ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα, αν θέλετε. Και έτσι πρέπει να δει για να μπορέσει κάποιος να αρχίσει να σκέφτεται και τη μεγάλη εικόνα σε ολόκληρο τον κόσμο και τα ζητήματα στην Ελλάδα. Αν ξεκινήσουμε από ολόκληρο τον κόσμο, και πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη, πρέπει να δούμε ότι το τελευταίο κύμα, γιατί μιλάμε για ένα κύμα καινοτομίας, τώρα ήρθαμε τον COVID, με επιθετικό τρόπο, υπήρχε η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλά άμα θυμηθείτε λίγο, εμείς την ακούγαμε, την έχουμε κάνει και εδώ μια άλλη κουβέντα, την έχουμε πιάσει τη συζήτηση από εδώ και 5-6-7 χρόνια. Και άμα πάτε, ας πούμε, σε αυτούς που κάνουν τεχνολογικές προβλέψεις, την έχουμε πιάσει εδώ και 10-15 χρόνια. Όντως. Όμως, ο πολύς ο κόσμος ακούει για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση τα τελευταία 2 χρόνια, μετά τον COVID. Και τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι ο καπιταλισμός έχει να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Και το πρόβλημα είναι φυσικά το πρόβλημα της περισσόρευσης κεφαλαίων που δεν μπορεί να το λύσει. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι αποκαλυπτικό χαρακτηριστικό. Όταν ακούμε ότι η Apple έχει 125 δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της, μπορεί να σημαίνει ότι όλοι αγοράζουμε τα πανάκριβα Apple με 1.300 ευρώ για ένα κινητό που εγώ δεν έχω τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνει τόσο, αλλά αφού το αγοράζει ο κόσμος, κάτι θα ξέρει. Σίγουρα είναι πολύ εντυπωσιακή η Apple. Από αυτή την άποψη. Από την άλλη δεν έχει τι να τα κάνει. Έχει 125 δισεκατομμύρια δολάρια και δεν έχει τι να τα κάνει τα λεφτά αυτά. Όταν μιλάμε για υπερισσότητα κεφαλαίου μιλάμε ακριβώς αυτό. Αν σκεφτείτε, αν ήσασταν επιχειρηματίες, δεν θα θέλετε να έχετε λεφτά στην τράπεζα. Είναι νεκρά τα λεφτά στην τράπεζα. Ακόμα και αν έχει ένα τόκο 3% που δεν έχει, εσύ περιμένεις με τα λεφτά σου να βγάζεις 10%. Γιατί τόσα βγάζει πιάτσα. Και άμα εσύ βγάζεις 3 θα μείνεις εκτός πιάτσα, θα κλείσεις. Η Apple όμως δεν έχει τι να τα κάνει. Και αν πάρετε όλες τις εταιρείες αυτές, θα δείτε τέτοια νούμερα. Θα δείτε 3 εκατομμύρια δολάρια που δεν έχουν πού να διατεθούν. Θα δείτε ταυτόχρονα μία γιγάντωση των χρεών. Θα δείτε κλάδους που έχουν χαμηλό ποσοστό κέρδους.
θα δείτε μια κρίση υπερσόρευσης κεφαλαίου, από την οποία ο καπιταλισμός δεν μπορεί να φύγει. Και φυσικά έχει δύο λύσεις. Ή να περιμένει να σκάσει μια μεγάλη κολοσσία οικονομική κρίση που θα έχει πιθανά και χαρακτήρα πολέμου, αν και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, απλώς μπορεί να το μεταθέσει λίγο πιο μετά, ή να κάνει τη λύση που προσπαθεί να κάνει τώρα. Η λύση που προσπαθεί να κάνει τώρα είναι η περιβόητη πράσινη ψηφιακή μετάβαση που λέει: καταστρέψτε όλη την προηγούμενη, ένα μεγάλο κομμάτι της προηγούμενης παραγωγικής βάσης, δρόμους, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, μπλα 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 μπλα, και κάτι τα καινούργια να είναι πράσινα ψηφιακά, τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης με διασυνδεσιμότητα και να είναι αυτόματα. Δηλαδή, για τον κλάδο που συζητάμε τώρα, πετάχτε τα παλιά αυτοκίνητα και βάλτε ενεργειακά Τέσλα τα οποία θα φορτίζονται μόνα τους, θα πηγαίνουν όπου λέει το Τέσλα και δεν θα πηγαίνουν παντού. Τα οποία όμως απαιτούν τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστές, σε ψηφιακά μέσα, το ένα το άλλο. Με απλά λόγια, να καεί ένα κομμάτι του κεφαλαίου, τόσο ώστε αυτό που θα μείνει στους νέους κλάδους να πάρει μπρος και να τρέχει με χίλια. Όταν μιλάμε για πράσινο New Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πράσινη μετάβαση στη ΣΥΠΑ, για την πολιτική Biden ή για τα προγράμματα Ελλάδα 2 και Ελλάδα Plus, η ουσία είναι ακριβώς αυτή. Ένα μεγάλο πρόγραμμα απαξίωσης κεφαλαίου και αντικατάσταση των επενδύσεων που έχουν γίνει ήδη με νέες επενδύσεις, οι οποίες να περιστρέφονται γύρω από κλάδους σύγχρονους, κλάδους STEM, κλάδους καινοτομίας και πάει λέγοντας. Και αυτό γίνεται. Αυτό, αν θέλετε, επιταχύνθηκε πολύ με τον COVID. Επιταχύνθηκε πολύ με τον COVID γιατί ο COVID ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθει ένας κόσμος να χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα που δεν τα είχε κάνει. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα πήρε πάνω από μια δεκαετία, κέρδισε λόγω του COVID. Έμεινε μέσα και άρχισε να μαθαίνει να μένει μέσα και ειδικά οι νεότεροι, γιατί ξέρετε είναι όπως θα μάθει κάποιος, άμα ας πούμε για 2, 3, 4 χρόνια δεν βγαίνεις, αρχίζεις και το μαθαίνεις και είσαι στο Netflix. Τροφοδότησε πιο πράσινες λύσεις και πιο ψηφιακές λύσεις, έσπρωξε όλη την οικονομία προς τα εκεί και φυσικά αξιοποιήθηκε από τα αστικά κράτη, από όλος ολόκληρο τον κόσμο, για να προχωρήσει και αυτή η πολιτική και η πολιτική κρατικής καταστολής που είναι βούτυρο και στο ψωμί του αστικού κράτους πάντοτε και παντού. Και αυτό έγινε. Εμείς λοιπόν τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση όπου η κρίση περισσόρευσης του καπιταλισμού προσπαθεί να τη λύσει, να τη διαχειριστεί μέσα από μια μαζική απαξίωση και με νέες επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη και στην ψηφιακή μετάβαση που θα έχουν καινοτόμο χαρακτήρα. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και συντροφοί, είναι ότι αυτές οι αλλαγές δεν είναι ουδέτερες για κανένα. Αναφέρθηκα σταχυολογώντας πριν τις επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η ανάπτυξη στους εργαζόμενους στον κλάδο. Αν αρχίσουμε και ψάχνουμε τις επιπτώσεις που έχει συνολικότερα στην κοινωνία, θα δούμε ανάλογες επιπτώσεις. Θα δούμε δηλαδή ότι η πράσινη μετάβαση είναι μια μετάβαση που οδηγεί σε πολύ ακριβά εμπορεύματα που τα πληρώνουμε όλοι, πανάκριβο ρεύμα, πανάκριβα αυτοκίνητα, πανάκριβες μεταφορές και πάει λέγοντας. Η ψηφιοποίηση οδηγεί σε μια ψηφιακή, αν θέλετε, αποξένωση, σε μια κοινωνία ψηφιακής διαμεσολάβησης, όπου όλες οι κοινωνικές δραστηριότητες διαμεσολαβούνται μέσα από ένα διαδίκτυο, από ένα ψηφιακό σύστημα, το οποίο δεν είναι ο αέρας, ούτε είναι ελεύθερο για να το χρησιμοποιεί ο καθένας, αλλά ελέγχεται, είναι η ιδιοκτησία μεγάλων ομίλων και ελέγχεται από τα κράτη τους. Άρα όλες οι επικοινωνίες μας, και τελικά όταν ελέγχει κανείς όλες τις επικοινωνίες, ελέγχεται ότι γίνεται. Πρόσφατα είχε μια πολύ ωραία ταινία που φωτογράφησε ακριβώς αυτό, ένα κανάλι, επιχείρηση Βαλκυρία. Έδειχνε με μια δραματοποίηση κάποια γεγονότα στη Γερμανία, το πραξικόπημα που έκανε η μία μερίδα των Ναζί απέναντι στο Χίτλερ. Αλλά τι έδειχνε? Έδειχνε τον καταλυτικό ρόλο που έπαιζε το κέντρο διαβιβάσεων. Διότι σε κάποια φάση στέλναν στο κέντρο διαβιβάσεων αντιφατικές εντολές και τα δύο κέντρα. Και το κέντρο του Χίτλερ και το κέντρο των πραξικοπηματιών. Το καθένα έδινε άλλες οδηγίες. Το ένα έλεγε πηγαίνετε συλλάβετε εκείνον, τον άλλο συλλάβετε τον Δίνα. Και έδειχνε ότι αυτός που ελέγχει το κέντρο των επικοινωνιών, ελέγχει το τι θα γίνει. Στην ταινία λέγει το κέντρο επικοινωνιών, είπε ότι είμαι ουδέτερος και λέει διαβάστε όλες τις εντολές. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αλλά το λέω και το φωτίζω ως παράδειγμα. Η ψηφιακή διαμεσολάβηση της κοινωνίας, όταν αποκτήσει καθολικά χαρακτηριστικά όπως αποκτά τώρα, δηλαδή εμπόριο, αγορές, επικοινωνίες, σχέση με το κράτος, εκπαίδευση, σχέσεις με το κοινωνικό περίγυρο. Πλέον αρχίζει και δεν είναι, αν θέλετε, μια συμπληρωματική συνιστόσα η οποία επιδρά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αλλά αρχίζει και αποκτά χαρακτηριστικά εξουσίας, καθορίζει το τι γίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό. Όταν αυτό το πράγμα το καθορίζει το κεφάλαιο και το κράτος, είναι μεγάλα τα προβλήματα που δημιουργούνται.
Αν λοιπόν δούμε αυτές τις εξελίξεις, μπορούμε να καταλάβουμε και ορισμένα πιο απλά ή πιο απτά, αν θέλετε, παραδείγματα που αφορούν και τον κλάδο το δικό μας αυτό καθ' αυτό, αλλά και πώς ο κλάδος αξιοποιείται για την, υπόλοιπη παραγωγή. Το παράδειγμα της τηλεργασίας είναι το χαρακτηριστικότερο, αν θέλετε, ίσως. Γιατί είχαμε μια εξέλιξη η οποία εμφανίστηκε ή δρομολογήθηκε για λόγους υγειονομικής και κοινωνικής αναγκαιότητας, αλλά από πίσω έκρυβε και συνεχίζει να κρύβει μια ολόκληρη λογική του κεφαλαίου που θέλει να αυξήσει τον εργάσιμο χρόνο και να αυξήσει τον βαθμό εκμετάλλευσης από τη μία και να ελέγξει ακόμα περισσότερο το πώς οι εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Διότι ο τρόπος με τον οποίο η τηλεργασία αξιοποιείται για να αυξήσει τον βαθμό εκμετάλλευσης είναι προφανής. Το δίωρο που πήγαινε έλα στη δουλειά το καρπώνεται η επιχείρηση. Μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού το λένε ευθέως πλέον. Λένε ότι αφού δουλεύει με τηλεργασία δεν χρειάζεται να συμπληρώνουμε. Η Google λέει δεν χρειάζεται να συμπληρώνουμε τον ακριβό μισθό που θα έπαιρνε αν έμενε Silicon Valley. Εδώ ορισμένες εταιρείες σου λένε να σου κόψουμε και 150 ευρώ αφού τόσο εντάξει το μετακίνηση και πάει λέγοντας. Και από την άλλη, μια ολόκληρη διαδικασία του πώς θα ελέγχει ακόμα περισσότερο σημείο προς σημείο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και αξιοποιώντας την ανάγκη τηλεργασίας, το τι κάνει ο καθένας. Δεν θα δεχόταν ή θα δεχόταν πολύ δυσκολότερα κάποιος ένα πρόγραμμα παρακολούθησης του πληκτρολογίου του όταν δούλευε στον χώρο εργασίας. Τώρα όμως, επειδή δουλεύει από το σπίτι, εμφανίζεται σχεδόν λογικό. Δεν πρέπει να μπορεί να σε ελέγχει και κάπως ο εργοδότης. Δεν είναι λογικό να ξέρει ο εργοδότης που βρίσκεται ο παπάκιας και να του βάλουμε ένα GPS πάνω για να μην ξέρω εγώ κάθεται. Δεν είναι λογικό το ένα, δεν είναι λογικό το άλλο. Αυτή, αν θέλετε, η φράση τι δείχνει σε τελευταία ανάλυση. Γιατί λογικό για την ανάλυση αυτή είναι αυτό που θέλει το κεφάλαιο, αυτό που συμφέρει το κεφάλαιο, αυτό που αντανακλά τις σχέσεις παραγωγής δηλαδή. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σήμερα καθυπαγορεύεται από τις σχέσεις παραγωγής και την ανάγκη του κεφαλαίου για περισσότερα κέρδη. Όταν λοιπόν δούμε αυτές τις πλευρές, μπορούμε να αποτιμήσουμε τώρα το Ελλάδα 2 και το Ελλάδα Συν, για να καταλάβουμε λίγο την ουσία τους. Να δούμε δηλαδή ότι και τα δύο προγράμματα, και γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι πρόκειται για το ίδιο επί της ουσίας πρόγραμμα, είτε το πούμε έτσι, είτε το πούμε αλλιώς, είναι κοινό στην πορεία τους, υπηρετεί ακριβώς την ανάγκη του κεφαλαίου για μια ελεγχόμενη απαξίωσή του και μια μετάβαση, μια νέα φάση ανάπτυξης με άξονες την ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση του συνολικότερα στην κοινωνική παραγωγή και αξιοποιήθηκε και θα αξιοποιηθεί ακριβώς ως εργαλείο για να επιταχυνθεί η επίθεση στους εργαζόμενους στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και νομίζω αναφέραμε ήδη αρκετά παραδείγματα, μπορούμε να αναφέρουμε ακόμα περισσότερα. Την ίδια στιγμή, εκτός από ένα εργαλείο το οποίο προωθεί τις μεταρρυθμίσεις και προωθεί συνολικά τα σχέδια του κεφαλαίου, πρέπει να κρατήσουμε και μια άλλη κομβική πλευρά, η οποία, αν θέλετε, για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία. Που σχετίζεται με το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων στην Ελλάδα και τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως, αν θέλετε, πρωτοπόρος ή ως αυτοτελή συνιστόσα σε αυτά τα νέα μέσα παραγωγής. Για να πάρω το εύκολο παράδειγμα πρώτα τον ΑΠΕ, να πω ότι εδώ στην Ελλάδα, όταν μπαίνουν ΑΠΕ, εμείς απλώς εδώ τις εγκαθιστούμε. Έρχεται μια έτοιμη γεννήτρια και ένας πυλώνας πλέον, γιατί έχουν μεγάλο ύψος από το εξωτερικό, και πάνε για τα βάζουμε σε ένα βουνό. Από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μια επένδυση, η οποία υποτίθεται λογίζει τους επένδυση στην Ελλάδα, στην ουσία πάνω από τα 750 εκατομμύρια είναι εισαγωγές. Για τις ανεμογεννήτριες, για τη μηχανή και για τον πυλώνα. Αν πάμε στον κλάδο το δικό σας, στον κλάδο της πληροφορικής, ενώ όντως είναι ένας κλάδος ο οποίος πραγματικά αρχίζει και βλέπει στην Ελλάδα και εδώ στην πόλη σας μεγάλη άνθηση. Μεγάλες εταιρείες έρχονται και επενδύουν, πολλοίς κόσμος έρχεται και δουλεύει, μεγάλοι όμιλοι φτιάχνουν ολόκληρα επιτελεία ή ολόκληρα τμήματα που παράγουν λογισμικό. Όμως, αν καθίσετε εσείς που ξέρετε καλύτερα από μένα και χαρτογραφήσετε επί της ουσίας την παραγωγή λογισμικού στην Ελλάδα και ψάξετε να βρείτε πόσες εταιρείες παράγουν καθετοποιημένα από τον σχεδιασμό με την παραγωγή του λογισμικού και το παράγουν εδώ, θα βρείτε ελάχιστες. Θα βρείτε μία που την έχουμε όλοι, γιατί λέμε αυτή είναι μία τέτοια εταιρεία που φτιάχνει το λογισμικό για τα αυτοκίνητα, αυτό το γνωστό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως τι θα βρούμε. Θα βρούμε διάφορους ομίλους οι οποίοι χρησιμοποιούν την Ελλάδα σαν μια χώρα φθηνού εργατικού δυναμικού για το επίπεδο εκπαίδευσής του. Δηλαδή μια χώρα στην οποία ένας πληροφορικάριος που έχει τελειώσει μια σχολή υψηλού επίπεδου πολυτεχνείου, πληροφορικής, ή γενικότερα ένα τμήμα το οποίο ρολάρει με εργαζόμενους υψηλού επίπεδου, γιατί προσέξτε, καλά είπα πριν για τους Ινδούς, έκανα μια μικρή λαθροχειρία.
όπως όλα τα πράγματα, πάντα υπάρχει μια διαγενειακότητα. Δεν μπορεί να περιμένεις ότι ένας, ας πούμε, ο οποίος κατεβαίνει από το ένα χωριό, ακόμα και ένα εκπαιδευτή στην πληροφορική, θα είναι κατά μέσο όρο κοινωνικά εξίσου ίδιος με κάποιον ο οποίος είναι δύο γενιές στην πόλη, γιατί είναι λίγο γενικότερα η κουλτούρα που έχει πάρει, το πώς βλέπει τα πράγματα, το πώς τα αντιλαμβάνεται και πάει λέγοντας. Θέλει δηλαδή και μια, ένα χρονικό διάστημα. Όταν λένε δηλαδή οι Γερμανοί βιομηχανικοί εργάτες είναι 4-5 γενιές βιομηχανικοί εργάτες, έχει σημασία αυτό για το κεφάλαιο. Πόσο πειθαρχημένοι είναι, πόσο κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει να τα κάνουν. Να φέρω ένα παράδειγμα εδώ, για λόγους που έχουν να κάνουν και με την ιδιοσυγκρασία, αλλά κυρίως με το επίπεδο της κοινωνικής ανάπτυξης, της κοινωνικής οργάνωσης. Πάντα έχεις το μάστορ, ο οποίος θα το λύσει κάπως έτσι, θα κάνει και μια πατέντα, θα το λύσει από εδώ, θα το λύσει από εκεί. Το οποίο, όταν η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων είναι σχετικά χαμηλή και χρειάζονται τέτοιες λύσεις, είναι απαραίτητος, δεν λύνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να το λύσει αλλιώς. Όταν όμως θέλεις μια βιομηχανική οργάνωση της εργασίας, η οποία απαιτεί χειρουργική ακρίβεια, πειθαρχημένη δραστηριότητα, χωρίς να παρεκκλίνει κανείς καθόλου, ταιριάζει πολύ περισσότερο στο Γερμανό και στο Ιαπωνέζο, αν θέλετε. Ή για να ταιριάξει σε άλλο, πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα να εκπαιδευτεί. Αυτό γιατί το λέω, γιατί εντάξει, ο Ινδός ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που είναι ο Έλληνας, ας πούμε, πληροφορικάριος. Ο Έλληνας μπορεί να είναι στο επίπεδο του Γερμανού πληροφορικάριου, αλλά ο Γερμανός πληροφορικάριος θέλει 5 και 6.000 ευρώ, ο Έλληνας θέλει 1.500. Οπότε λοιπόν, τι βλέπουμε. Βλέπουμε και αυτή είναι μια πλευρά που να τη βάλουμε μέσα. Ολόκληρες επιχειρήσεις, οι οποίες φέρνουν ορισμένα κομμάτια που είναι labor intensive. Ο κλάδος πληροφορικής είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει, αν θέλετε, ακόμα. Είναι από τους λίγους κλάδους. Σίγουρα, μάλλον ο μοναδικός κλάδος νέας τεχνολογίας που είναι labor intensive. Ο πραγματικά αυτό που μετράει είναι η εργατική δύναμη αυτή καθ' αυτή και όχι οι κεφαλαιοκτονικές επενδύσεις άμεσες. Μια επιχείρηση που έχει 1.000 εργαζόμενους, ας πούμε, μπορεί να έχει μια επένδυση ένα εργαζόμενο τη τάξη των 20.000 ευρώ, όχι παραπάνω, 30. Αν το συγκρίνετε με το ότι μια επένδυση σε βιομηχανία, σε βιομηχανική παραγωγή, έχει μια επένδυση σε εργαζόμενο που είναι τη τάξη των 2 εκατομμυρίων, η διαφορά είναι κολοσιαία, είναι κυριολεκτικά κολοσιαία. Είναι λοιπόν ένα κλάδο στον οποίο είναι πολύ εύκολο να μεταφέρει μια επένδυση, πολύ γρήγορα, και την πα εκεί που είναι χαμηλότερο το εργατικό κόστο και τη φέρνει εδώ, στην Ελλάδα. Αλλά προσέξτε, δεν τη φέρνει ολόκληρη. Δεν έχει όλη τη φάση του σχεδιασμού από την αρχή μέχρι τα κάτω. Δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα να πει ότι παράγω όλο το προϊόν εδώ, το παράγω από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό έχει δύο πλευρές. Η μία το πόσο θα μείνει αυτή η παραγωγική δραστηριότητα εδώ. Γιατί όσο εύκολο είναι να έρθει, άλλο τόσο εύκολο είναι να φύγει όταν χρειαστεί. Να πάει στην Ινδία, να πάει στην Τουρκία, να πάει οπουδήποτε το κεφάλαιο του βρει ότι μπορεί να το κάνει φθηνότερα. Και η δεύτερη είναι ότι όταν η εργατική τάξη πάρει την κατάσταση στα χέρια της, τι ακριβώς θα πάρει. Τι θα ξέρει να φτιάχνει, ας πούμε, από την πλατφόρμα της Ericsson η εργατική τάξη, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχει η Ericsson εδώ ολόκληρα τμήματα με 1.000 εργαζόμενους που παράγουν διάφορα κομμάτια λογισμικού. Μπορεί δηλαδή να φτιάξει η εργατική τάξη από μόνη της εδώ ένα σύστημα, ξέρω εγώ, τηλεπικοινωνιακό ολόκληρο από πάνω μέχρι κάτω. Δεν μπορεί. Γιατί κρίσιμα σημεία του σχεδιασμού είναι αλλού, η παραγωγή είναι διασκορπισμένη σε 3-4 διαφορετικά μέρη και πάει λέγοντας. Και αυτή είναι μια πλευρά που να τη λάβει κανείς υπόψη του όταν θέλει να κάνει μια ουσιαστική κριτική στο παραγωγικό πρόταγμα, ας πούμε, της επόμενης περίοδου και αν μπορεί πραγματικά να απαντήσει στα ερωτήματα που βάλαμε στην αρχή. Αλλά έχοντας κάνει όλη αυτή την ανάλυση, μπορούμε πλέον να βγάλουμε συμπεράσματα. Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και να καταλήξουμε γιατί μας κοροϊδεύουν. Να αρχίσουμε να, αν θέλετε, να ξύνουμε λίγο περισσότερο και να φωτίσουμε το ότι όλο αυτό το πρόγραμμα που λέγεται ότι η ανάπτυξη στην κοινοτομία θα φάμε όλοι, είναι, αν θέλετε, ένα βολικό ιδεολογικό σχήμα, βολικό καταληκτικό ιδεολόγημα, όχι καινούριο, δεκαετιών. Στην Ελλάδα όχι τόσο πολλών δεκαετιών, αλλά σίγουρα τρέχει για ένα χρονικό διάστημα, που μπορεί να είχε κάποια ιστορική βάση, ξαναείπα, για εκείνο το μικρό χρονικό διάστημα που κάποιος κλάδος όντως έχει ένα μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα, οι εργαζόμενοι στον κλάδο μπορεί να αμείβονται περισσότερο ή σε μια χώρα ή σε μια ήπειρο, αλλά είναι μικρό το χρονικό διάστημα και λίγοι. Και δίπλα σε αυτό, ήδη η ανάπτυξη του καπιταλισμού είναι τέτοια που το τι θα αναπτυχθεί και πόσο θα αναπτυχθεί και σε ποια κατεύθυνση περιττεί το κεφάλαιο. Η καινοτομία λοιπόν, για να αρχίσουμε να απαντάμε στα ερωτήματα που θέταμε, δεν είναι μια ουδέτερη έννοια. Δεν είναι μια έννοια η οποία μπορεί να πάει γενικά την κοινωνία προς τα μπρος, ούτε σίγουρα την Ελλάδα προς τα μπρος. Είναι μια, αν θέλετε, αν τη δούμε σαν τη τεχνική διαδικασία ανάπτυξης νέων πραγμάτων, τότε υποτάσσεται πλήρως
στην καπιταλιστική σχέση, στην καπιταλιστική ιδιοκτησία, στις ανάγκες που έχει το κεφάλαιο σήμερα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από τα προγράμματα Ελλάδα Συν και Ελλάδα Πλας, από τις ζώνες καινοτομίας που γίνονται εδώ και τι επιπτώσεις έχουν στους εργαζόμενους, σε εσάς δηλαδή, ή να το δούμε στο θεωρητικό επίπεδο πώς αυτό το πράγμα συναρθρώνεται συνολικότερα με την ανάγκη του καπιταλισμού για την πράσινη μετάβαση την επόμενη μέρα. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, και να απαντήσουμε, αν θέλετε, θετικά. Γιατί εμείς δεν κάνουμε κριτική. Εμείς δεν είμαστε ένα ακόμα ο ρόλος του οποίου να κάνει κριτική, ούτε κάνουμε κριτική. Εμείς λοιπόν, σαν ΚΚΕ, ερχόμαστε και προτάσουμε το θετικό. Και λέμε ότι αν κάτι φωτίζει αυτή η πραγματικότητα, μπορεί να είναι λίγο μαύρη, είναι στην πραγματικότητα ότι η επίκληση της καινοτομίας είναι μια επίκληση που βολεύει σήμερα την αστική τάξη, που γι' αυτό το λόγο την προωθεί η αστική τάξη, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία δεν αφορά σε τελευταία ανάλυση τα συμφέροντα της μεγάλης εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας των εργαζόμενων ανθρώπων στην Ελλάδα και σίγουρα δεν αφορά τα συμφέροντα των εργαζόμενων στην χώρα μας. Και δεν τα αφορά, γιατί όποια ανάπτυξη κάνει ο καπιταλισμός, την κάνει ο καπιταλισμός. Την κάνει ο καπιταλισμός για τον καπιταλισμό. Και μέσα στον καπιταλισμό οι εργαζόμενοι, όσο εκπαιδευμένοι και να είναι, όσο καινοτόμοι και να είναι, δεν είναι κάτι άλλο παρά μισθωτοί σκλάβοι του, πιόνια του. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι πραγματικά καινοτόμο δεν είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε αποτελεσματικότερους τρόπους για να αυξηθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης από το κεφάλαιο, να βρούμε αποτελεσματικότερους τρόπους για να αυξηθεί η κερδοφορία κάποιων επιχειρήσεων, αποτελεσματικότερους τρόπους για να μπορεί το αστικό κράτος να παρακολουθεί τους εργαζόμενους. Λέμε, πραγματικά καινοτόμο σήμερα πρέπει να αναζητηθεί σε κάτι ριζικά διαφορετικό, σε μια ριζικά διαφορετική κοινωνική σχέση, σε ένα ριζικά διαφορετικό τρόπο οργάνωσης κοινωνίας. Και το σύνθημα, αν θέλετε, ή ο τίτλος, ο κεντρικός εκδήλωσης, είναι νομίζω ίσως από τους πιο εύστοχους που έχουμε χρησιμοποιήσει. Η πραγματική καινοτομία είναι η καινοτομία του σοσιαλισμού. Όταν εμείς λέμε σοσιαλισμό, λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ότι μιλάμε για ένα κοινωνικό σύστημα που θα άρει το πραγματικό εμπόδιο για το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Και το πραγματικό εμπόδιο είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία, ο κατακαιρματισμός της. Η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσω παραγωγής που φέρνει ο σοσιαλισμός μαζί με τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο, αυτό είναι το ριζικά καινούριο. Αυτό είναι που επιτρέπει να δομείται και να αναπτύσσεται η κοινωνία με κριτήριο άξονα, στόχο και προσανατολισμό την ικανοποίηση των διευρυμένων εργατικών λαϊκών αναγκών, με κριτήριο τον εργαζόμενο άνθρωπο και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου. Αυτή είναι η ριζική διαφορά που επιτρέπει στο σοσιαλισμό να κοιτάει προς τα μπρος για πρώτη φορά και όχι προς τα πίσω. Η ριζική διαφορά που επιτρέπει στο σοσιαλισμό να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να επιλέγει το τι θα γίνεται σήμερα με κριτήριο το παρόν και το παρελθόν και όχι το μέλλον, συγγνώμη, και όχι το παρελθόν, είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει καπιταλιστική ιδιοκτησία, δεν υπάρχουν κάποιοι που έχουν βγάλει λεφτά στο παρελθόν και περιμένουν να έχουν λεφτά και στο μέλλον, αλλά αντίθετα, η όποια ζωντανή δράση της κοινωνίας, όποιες αλλαγές γίνονται στην κοινωνία, μπορούν να προχωρήσουν στην ολότητά τους, να αγκαλιάσουν ολόκληρη την κοινωνία σε όλο το βάθος που μπορούν να την αγκαλιάσουν, με στόχο να κάνουν τη ζωή των εργαζόμενων καλύτερη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού, ενώ στην αρχή τροφοδοτούσε την καινοτομία, τώρα την καθυστερεί. Γιατί? Γιατί ο καπιταλισμός βάζει εμπόδια στο τι θα ερευνηθεί και μέχρι πόσο θα αναπτυχθεί. Και βάζει εμπόδια πάνω στη βάση ακριβώς της ανάγκης του κεφαλαίου να εκπληρώνεται και να συνεχίζει να υπάρχει στο μέλλον. Ο σοσιαλισμός το καταργεί. Και μπορεί πλέον να το οτιδήποτε βρίσκεται ζωντανό μέσα στην κοινωνία, οποιαδήποτε νέα σκέψη, οποιαδήποτε νέα ιδέα, οι νέες μέθοδοι που μπορούν πραγματικά να προχωρήσουν την κοινωνία προς τον μπρος, να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται καθ' ολοκληρία. Αυτή, αν θέλετε, είναι η κομβική διαφορά. Η κομβική διαφορά για την οποία η πραγματική κοινωνία της καινοτομίας είναι η κοινωνία του σοσιαλισμού, κομμουνισμού, του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού, της κοινωνικής κρατικής ιδιοκτησίας, του κράτους εργατικής τάξης, είναι ακριβώς αυτή. Το κράτος εργατικής τάξης, εμείς δηλαδή, θέλουμε την καινοτομία. Τι θέλουμε? Δεν έχουμε κανένα απολύτως εμπόδιο. Δεν θα βάλουμε κανένα εμπόδιο στο τι θα ερευνηθεί και προς τα ποια κατεύθυνση θα ερευνηθεί, παρά μόνο να είναι μια έρευνα που να ευνοεί, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο το κοινωνικό καλό. Γιατί μερικές φορές ακούμε ένα ερώτημα του τύπου: δεν θα απαγορεύεται στο σοσιαλισμό έρευνα, ας πούμε, πάνω στην ανάπτυξη παθογόνα μικρόβια? Δεν θα μπορεί να τα ερευνήσει ο καθένας. Είναι προφανές αυτό το πράγμα.
Αλλά είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Γιατί σκεφτείτε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και θα έρθω λίγο σε ορισμένες πλευρές, αλλά σκεφτείτε τι δυνατότητες έχει η σύγχρονη τεχνολογία σήμερα να λύσει προβλήματα, σκεφτείτε πλευρές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και δεν αναπτύσσονται, και σκεφτείτε γιατί δεν αναπτύσσονται. Και η απάντηση πάντα είναι το κέρδος. Δεν αναπτύσσονται γιατί δεν συμφέρει κάποιον, δεν αναπτύσσονται γιατί δεν υπάρχει κάποιος άμεσα που να κερδίζει από αυτή τη λύση, ή υπάρχει κάποιος που μπορεί να χάνει από αυτή τη λύση. Και όταν συμβαίνει αυτό, οι τεχνικές λύσεις δεν προχωρούν. Δεύτερη πλευρά που έχει σημασία είναι ο ελεύθερος χρόνος. Ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός είναι μια κοινωνία που καθώς στόχος είναι η ανάγκη του εργαζόμενου ανθρώπου και η διεύρυνσή τους, στόχος θα είναι να δουλεύουμε όλο ένα και δυνατόν λιγότερο για να ζούμε περισσότερο. Ο καπιταλισμός είναι μια κοινωνία στην οποία υπάρχουμε, η μεγάλη πλειοψηφία, η εργατική τάξη, όχι επειδή έχουμε κάποια αυταξία ως άνθρωποι, και όποιος το λέει αυτό ότι συμβαίνει στον καπιταλισμό δεν έχει καταλάβει τι του γίνεται. Υπάρχουμε στον καπιταλισμό αποκλειστικά και μόνο για να δουλεύουμε για το κεφάλαιο. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν έχει αλλάξει και έχει σημασία να το κρατήσουμε αυτό. Ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός είναι η καινούργια κοινωνία στην οποία ο άνθρωπος αποκτά αυταξία. Αυτή είναι αυτό που φέρνει, αν θέλετε, σαν καινούργιο. Δουλεύει φυσικά, γιατί αν δεν δουλεύει κανένας, αν δεν δουλεύουμε, δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία. Αλλά δουλεύει όσο χρειάζεται για να ζει και να ζει καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ περισσότερος ελεύθερος χρόνος, πολύ περισσότερη διάθεση για εργασία, πολύ περισσότερη διάθεση για καινοτομία. Η τρίτη πλευρά που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν πλέον στεγανά γνώσεις, επειδή δεν υπάρχουν ανταγωνιζόμενα κεφάλαια, δεν υπάρχουν ανταγωνιζόμενα μονοπόλια, η καινούρια γνώση μεταδίδεται από μέρος σε μέρος, πολλαπλασιάζεται, αυξάνεται, διαχέεται, αλλάζει. Είναι αστείο, αν θέλετε, πώς η λαϊκή σοφία, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ενός ρεμπέτη τραγουδιστή του 1930 ή 40, είχε πιάσει ακριβώς αυτή την πλευρά. Όταν έλεγε ότι τα συμβόλαια των δισκογραφικών εταιριών έχουν, λέει, καταστρέψει το λαϊκό τραγούδι. Γιατί έλεγε το λαϊκό τραγούδι, λέει, είναι σαν το βότσαλο. Ήταν φοβερή παρομοίωση. Είναι, λέει, σαν το βότσαλο, σαν ένα ριάκι το οποίο πέφτει και με τον καιρό αρχίζει και λιένεται για να βγει στο τέλος όταν φτάσει κάτω-κάτω και να είναι το ωραίο βότσαλο. Όταν, λέει, βάζει τα συμβόλαια και με το που πει κάποιο ένα τραγούδι, κλειδώνεται με τα συμβόλαια, περιέγραφε το σύστημα της πατέντας που πρωτοεμφανίστηκε και άλλαξε το λαϊκό τραγούδι. Τα κάνει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ο σοσιαλισμός δεν έχει πατέντες. Και λύνει αυτό το ζήτημα. Αν λοιπόν πάρει αυτές τις πλευρές, τη δυνατότητα της πολύ γρήγορης και διάχυσης της νέας γνώσης και εφαρμογής της παντού, μπορεί να καταλάβει μαζί με τα προηγούμενα τις ριζικές διαφορές που έχει και να καταλάβει τελικά γιατί ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός δεν είναι απλά μια δικαιότερη κοινωνία. Δεν είναι απλά και μόνο μια κοινωνία στην οποία προτάσσεται, αν θέλετε, και λύνεται το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι θα είναι πιο ίσοι μεταξύ τους, με την προοπτική στον κομμουνισμό να είναι τελείως ίσοι, όσο μπορούν να είναι ίσοι ανώμοιοι άνθρωποι, έτσι. Γιατί δεν θα σταματήσει ποτέ να έχουμε διαφορές σαν άνθρωποι, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι τα κριτήρια με τα οποία λειτουργούμε. Αλλά ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο συνδυασμός, αν θέλετε, αυτού και δίπλα σε αυτό μιας κοινωνίας που ακριβώς πάνω στην απάλληψη της καπιταλιστικής κυριαρχίας στα μέσα παραγωγής, της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, της συντριβής του πραγματικού αντίπαλου και της σύνδεσης κοινωνικής πρόοδου του κεφαλαίου και της ιδιοκτησίας της, είναι απείρως παραγωγικότερη. Όταν λέμε για δυνατότητα εκτείναξης των παραγωγικών δυνάμεων λόγω των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής, αναφερόμαστε ακριβώς σε αυτό. Αναφερόμαστε δηλαδή όλοι εμείς, δεν θα χρειάζεται, αν θέλετε, να δαπανούμε ώρες επί ωρών λύνοντας προβλήματα το ίδιο πρόβλημα σε 10 διαφορετικές εταιρείες, χωρίς να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας γιατί έχουμε ρήτρες εμπιστευτικότητας, χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ένας κάτι που έχει χρησιμοποιήσει ο άλλος, ή προσπαθώντας, κυνηγώντας, φτιάχνοντας και διαφορετικές ομάδες το ίδιο προϊόν με στόχο ποιος θα βγει πρώτος στην αγορά ή ποιος θα κερδίσει διαφορετικά μερίδια. Ή αν θέλετε, φτιάχνοντας προϊόντα τα οποία είναι φτιαγμένα για να αποκλείσουν τους άλλους, με κλειστά, πάμε στο δικό μας τον κλάδο, κλειστά APIs, ή με ρήτρες που λένε ότι αν χρησιμοποιήσεις το ένα προϊόν θα πάρεις και το άλλο με το προϊόν και πάει λέγοντας. Λύσεις δηλαδή που έχουν σαν αποκλειστικό στόχο πώς θα δεσμεύσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, ένα μεγαλύτερο κομμάτι των κερδών στην ξεχωριστή επιχείρηση. Και όχι πώς θα μπορέσει να εκτιναχθεί η παραγωγικότητα της εργασίας στο σύνολο της κοινωνίας, στο σύνολο του κλάδου. Αν λοιπόν δούμε αυτές τις πλευρές, μπορούμε να καταλάβουμε και λίγο, αν θέλετε, καλύτερα και λίγο πιο ζωντανά. Όταν λέμε
τις τεράστιες δυνατότητες που έχει ή έχει η δική μας συνεισφορά ως κλάδος πληροφορικής τηλεπικοινωνίας, θα μπορούσε να έχει στη σύγχρονη κοινωνία. Και οι συνεισφορές είναι τεράστιες. Σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς καμία αμφιβολία, κάνουν τους ανθρώπους να τους απομακρύνουν. Αν εξαιρέσετε πολύ ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων που είναι κοντά, αλλά που δεν μπορούν να είναι φυσικά κοντά και έρχονται κοντά μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμβαίνει και αυτό. Κρατήστε όμως ότι αυτό το λένε για το IRC, το λένε το mail, ή το λένε μια απευθείας, ας πούμε, σύνδεση μεταξύ δύο συγκεκριμένων υπολογιστών, χωρίς να χρειάζεται ένα μέσο κοινωνική δικτύωση με ένα δισεκατομμύριο χρήστες, έτσι, για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Το IRC, όσοι το θυμάστε, το έλεγε μια χαρά. Και το mail το έλεγε μια χαρά, ή κάποιο instant message protocol από τα δεκάδες που υπάρχουν. Αν όμως πάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτά καθ' αυτά, δούμε κάτι διαφορετικό. Λέμε όμως ότι ο σοσιαλισμός θα μπορούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τα απογειώσει. Θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για να φέρει τους ανθρώπους δομικά πιο κοντά. Γιατί πάνω στη βάση του μεγαλύτερου ελεύθερου χρόνου, της μεγαλύτερης σύνδεσης που θα είχαν μεταξύ τους οι άνθρωποι μέσα από την ίδια διαδικασία του εργατικού ελέγχου, αλλά και μέσα από μια διαδικασία που η έλλειψη του κοινωνικού ανταγωνισμού θα τους έφερνε πιο κοντά, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εργαλεία άμεσης καταγραφής των αναγκών της κοινωνίας, επιτυγχάνοντας μία πλευρά, αν θέλετε, ή λύνοντας μία πλευρά του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού που δεν μπορούσε να λυθεί στο παρελθόν. Είναι πολύ εύκολο και το λύνει ο καπιταλισμός τώρα. Το λύνει η Σκρούτζ ως ένα βαθμό. Σου λέει ποια παπούτσια πουλούνται, γιατί παπούτσια θέλει η αγορά. Αλλά σκεφτείτε αν σχεδίαζε κάποιος ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης με τέτοιο στόχο. Με στόχο να μπορεί η κοινωνία ή να μπορεί εύκολα ο καθένας να πει τι φαγητό θέλει να φάει αύριο, τι θέλει να φάει μεθαύριο, τι ρούχα χρειάζεται, τι είδους πρόβλεψη θα μπορούσε να γίνει στις εργατικές λαϊκές ανάγκες, σε τι κλίμακα, αν μπορούσαμε να λύσουμε ζητήματα ανταγωνισμού, ζητήματα το ποιος παρακολουθεί ποιον και πάει λέγοντας. Ή ακόμα ζητήματα εξουσίας. Φυσικά, η άμεση συνέβρεσή μας όπως αυτή που γίνεται τώρα είναι εκ των ουκ άνευ. Δεν μπορείς να βρεθείς με τον άλλον, αν δεν βρεθείς στον ίδιο χώρο, να τον κοιτάξεις στα μάτια, να συζητήσεις μαζί του, ενίοτε να πλακωθείς και μαζί του, αλλά η εργατική λοιπόν εξουσία με τις αντιφάσεις δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ηλεκτρονική και δεν λέμε αυτό. Όμως, πλευρές της θα μπορούσαν να προχωρήσουν ηλεκτρονικά για να λειτουργηθούν επιμέρους, έκτακτα ή διάφορα άλλα ζητήματα. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μια πραγματική εξουσία η οποία άκουγε τους εργαζόμενους, άκουγε τον κόσμο, ζητήματα που μπορούν να λυθούν με τέτοιο τρόπο να τα λύσει μέσα από ηλεκτρονικά μέσα, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το γεγονός ότι το κεφάλαιο δεν το κάνει ή φτάνει στο γελίο σημείο να λέει, να προτείνει συμβουλευτικά δημοψηφίσματα. Προσέξτε που φτάνει το κεφάλαιο, ανερώντας ακόμα και τα ίδια τα γραφτά του. Από τη μία μιλάει για μια λαϊκή δημοκρατία στη βάση της πλειοψηφίας, από την άλλη μιλάει για δημοψηφίσματα τα οποία έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Για να μην πούμε για το δημοψήφισμα του 2015. Δεύτερη πλευρά, το ίδιο το διαδίκτυο. Γιατί κοιτάξτε, το διαδίκτυο, αν το δούμε σαν κοινωνικοτεχνική διαδικασία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αποτύπωση αυτού που λέμε κοινωνικοποίηση της παραγωγής στον χώρο της πληροφορίας. Αυτό είναι το διαδίκτυο. Που πλέον απλώνεται παντού. Και πιάνει επιχειρήσεις, χώρο, ανθρώπους, όλη την οργάνωση της κοινωνίας. Ένα τεράστιο δίκτυο πληροφορίας που απλώνεται σε όλο τον πλανήτη και που αρχίζει και ενοποιεί την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνική διαδικασία σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Μπορεί να υλοποιηθεί σε λειτουργικό, νομικό και οικονομικό επίπεδο στον καπιταλισμό. Δεν μπορεί, γιατί ο καπιταλισμός από τη φύση του έχει ξεχωριστά κεφάλαια, ξεχωριστά μονοπόλια που τσακώνονται μεταξύ τους και που το κατακαιρματίζουν. Και έχει ξεχωριστά κράτη. Ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός είναι η κοινωνία στην οποία πάνω σε αυτή τη βάση όλα αυτά θα έρθουν και θα αμβληθούν. Μπορείς να έχεις μια ενιαία κοινωνική οργάνωση, μια ενιαία οικονομική οργάνωση και αν θέλετε σε δεύτερη φυσικά μοίρα, γιατί στην αρχή ο σοσιαλισμός είναι σε μια χώρα γιατί υπάρχει ανισόμετρη ανάπτυξη, αλλά σε δεύτερη μοίρα να δεις μια πανανθρώπινη κοινωνία, η οποία φυσικά δεν αξιοποιεί ηλεκτρονικά μέσα. Μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να το πετύχει. Τρίτη πλευρά, να φέρω ένα απλούστερο παράδειγμα, το ζήτημα της τηλεργασίας. Σήμερα η τηλεργασία αξιοποιείται για να αυξηθούν τα κέρδη του κεφαλαίου, χωρίς συζήτηση. Και όποιος δεν το βλέπει αυτό, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια σοσιαλιστική οργάνωση δεν θα χώραγε την τηλεργασία, είτε για πλευρές που είναι επικίνδυνες ή απομακρυσμένες, είτε αν θέλετε για συμβουλευτικές, για ενίσχυση ας πούμε, της παιδείας και της υγείας σε απομακρυσμένα μέρη και όχι αντικατάστασή τους, είτε ακόμα και κάτω από όρους και προϋποθέσεις
και για απομακρυσμένη εργασία, αν έλυνε πρώτα άλλα προβλήματα. Γιατί αν έλυνε στα προβλήματα της κοινωνικής οργάνωσης ενός ανθρώπου, της οργάνωσης του μέσα σε κάποιο, σε κάποια κοινωνικό πυρήνα, της κοινωνικοποίησής του και πάει λέγοντας, εμείς δεν θα λέγαμε ότι είμαστε από θέση αρχής ενάντια στο να μπορεί κάποιος εργαζόμενος να είναι σε ένα χωριό και να δουλεύει, ας πούμε, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Δεν λέμε όχι σε αυτό. Λέμε όμως ότι σήμερα αυτό αξιοποιείται με άλλο στόχο, με άλλο προσανατολισμό. Και για να κλείσω, αν θέλετε, αυτή την πλευρά, να ξανάρθω στο ζήτημα της παραγωγικότητας εργασίας, γιατί νομίζω. Βλέπουμε μια καινοτομία η οποία σε όλους τους κλάδους αυξάνει τα βάρη. Αυξάνει το κόστος ενέργειας, αυξάνει το κόστος μετακίνησης ή βλέπουμε μια εκτείναξη της παραγωγικότητας εργασίας στη βιομηχανία και στα υπηρεσίες γραφείου που αυξάνει το χρόνο εργασίας ή που λόγω της απλοποίησης εργασίας μειώνει τους μισθούς. Βλέπουμε δηλαδή μια αύξηση παραγωγικότητας εργασίας μέσα από την καινοτομία που στρέφεται κατά των εργαζόμενων και υπέρ του κεφαλαίου. Και όπως είπα νωρίτερα, είναι αναγκαστικό να γίνει γιατί αυτό απαιτεί συσσόρευση του κεφαλαίου που τροφοδοτεί την ίδια την καινοτομία. Εμείς λέμε ο σοσιαλισμός θα είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι η κοινωνία στην οποία η σχετική εξαθλίωση, δηλαδή η μείωση του μεριδίου της πίτας που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, θα πάρει τέλος. Μια κοινωνία στην οποία αύξηση παραγωγικότητας εργασίας θα αρχίσει να αυξάνεται. Λέμε λοιπόν, βλέποντας αυτές τις πλευρές, ότι σε αντιδιαστολή με τον καπιταλισμό, στον οποίο η καινοτομία φράσεται από την ανάπτυξη των παραγωγικών. Από την ίδια την ύπαρξη των σχέσεων παραγωγής και αξιοποιείται κατά των εργαζόμενων, ο σοσιαλισμός είναι μια κοινωνία που απελευθερώνει πλήρως όλες τις ζωντανές παραγωγικές δημιουργικές δυνατότητες της κοινωνίας προς όφελος των εργαζόμενων. Και γι' αυτό μπορούμε με μεγάλη, αν θέλετε, σαφήνεια και μεγάλο θάρρος να μιλάμε και να απαντάμε σε αυτούς που μας λένε για την καινοτομία ότι όχι. Η καπιταλιστική καινοτομία δεν είναι απλά η ίδια κατάσταση με το παρελθόν, είναι χειρότερη από το παρελθόν. Θα επιδεινώσει τις ζωές των εργαζόμενων. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξη της καινοτομίας αυτής καθ' αυτής, αλλά με το τι αναπτύσσεται και το λόγο για τον οποίο αναπτύσσεται και ότι απέναντι στο φαύλο φλινάφημα μιας καλύτερης, πιο φιλολαϊκής, καπιταλιστικής καινοτόμας κοινωνίας που έρχεται την επόμενη μέρα, εμείς μπορούμε να προτάξουμε και θα προτάξουμε τη δική μας ριζικά διαφορετική λύση που μπορεί να πραγματώσει και να υλοποιήσει καθ' ολοκληρία το ζήτημα της καινοτομίας. Το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Εμείς, δημοσιογράφοι σαν ΚΚΕ, φωνάζουμε και καλούμε τους εργαζόμενους να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Να μάθουν και να δουλέψουν από την ίδια τους την πείρα και στο ζήτημα που συζητάμε. Να δούνε την τεράστια περιοχή που έχει ο σοσιαλισμός, η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός για την ολόκληρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπου και την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων και να κινηθούν αποφασιστικά προς τα εκεί. Και τους καλούμε σήμερα τους αγώνες, τους καθημερινούς, τους σημερινούς. Να κατανοώντας το ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος που κρύβεται πίσω από οποιοδήποτε ακόμα και μικρό πρόβλημα, ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι πάντα ο ίδιος, η καπιταλιστική κερδοφορία, το αστικό κράτος, τα αστικά κόμματα που άσχετα με χρώμα έχουν την ίδια πολιτική, τον ίδιο άξονα, τον ίδιο στόχο, τον ίδιο προσανατολισμό, να εντάξουν οποιοδήποτε αγώνα που κάνουν σε αυτή τη γενικότερη στρατηγική, να καταλάβουν ότι να έχουμε νίκες στο σήμερα, για να έχει συνέχεια, συνέπεια, νικηφόρα προοπτική πάλι σήμερα. Μια πάλι για απόκρουση της νέας επίθεσης, για ανάκτηση απολειών, πρέπει να είναι μια πάλι η οποία συγκεντρώνει δυνάμεις, εξηγεί γιατί ο σοσιαλισμός έχει δομική ανωτερότητα τον καπιταλισμό, γιατί ο καπιταλισμός όχι απλά δεν εξανθρωπίζεται όσο καινοτόμος και αν γίνει, αλλά γίνεται ολοένα και χειρότερος, γιατί δηλαδή ο πραγματικά ο λαός μπορεί να σώσει το λαό όταν βαδίσει στον δρόμο της ανατροπής.